Χατζηπαναγής θα εκτελέσει το φάουλ απευθείας. Ναι, την μπάλα λίγο out. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι ο Τσέκος. Προσπαθεί μες στην περιοχή ο Μπακίτας, πέναλτι δίνει ο κύριος Ψυχομάνης. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Μπακίτας προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή, ανατράπηκε και το πέναλτι για τον Απόλλωνα Καραμαριάς. 2 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ζήσης Τσέκος το πέναλτι στα δίχτυα, 1-0 για την Καλαμαριά. Ηλιάδης που διώχνει. Βαζάκας δεν μπορεί. Δανιήλ Παπαδόπουλος για τον Χατζηπαναγή που γυρίζει την μπάλα, μπλοκάρει ο Πινιώτης στην κλειστή του γωνία. Σεμερτζίδης που βγάζει τη σέντρα για τον Ορφάνο που είναι ακάλυπτος, η κεφαλιά άστοχη, μεγάλη ευκαιρία. Ο Χατζηπαναγής στο φάουλ. Γίνεται η κεφαλιά, μόνος του μες στην περιοχή ο Αναστασιάδης, καθυστερεί και χάνει την ευκαιρία. Σεμερτζίδης του ξεφεύγει με ορότροπο. Τον παρακολουθεί ο Τσέκος, του δίνει την μπάλα ο Σεμερτζίδης. Μόνος ο Τσέκος μες στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα, δεν μπορεί ο Σεμερτζίδης στην κεφαλιά Ψαράκη. Να άλλη μια ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Σεμερτζίδης. Του ξεφεύγει για μια ακόμη φορά το ίδιο σκηνικό. Τσέκος. Πέφτει κάτω ο Γκιζέλης, γυρίζει την μπάλα, γίνει το σούτ, αποκρούει εκπληκτικά ο Γκιζέλης στο σούτ του Τσολερίδη. Γιώργος Παπαδόπουλος. Και οι διαπληκτισμοί του Γιώργου Παπαδόπουλου με τον Δημητριάδη, στο έδαφος ο Δημητριάδης. Και κόκκινη κάρτα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ενώ έχουμε τις διαμαρτυρίες των παικτών του Ηρακλή. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μετά την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Ορφανός για τον Τσέκο και να στην αντεπίθεση μόνος του Τσολερίδης. Τον καταδιώκει τώρα ο Λευκόπουλος. Μόνος του μπαίνει Τσολερίδης πλασάρι και αποκρούει με τα πόδια ο Κιζέλης. Του Τζιάρης. Αλλάζει την μπάλα πολύ ωραία με το βέλιο του Τζιάρης. Είναι μέσα στην περιοχή, κάνει και το σουτ και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Στη φάση που ξαναβλέπετε, ο Βέλιος και ο Τζιάρης έπαιξαν το 1-2 και ο Φόρτου Ηρακλή 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι ισοφαρίζει.